μελέτη της ιστορίας είναι κάτι το απαραίτητο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει, νομίζω, εν κενό. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ιδρύθηκε το 1958. Αρχικά αποτελείται από ανθρωπιστικά ινστιτούτα και απέκτησε και άλλα τρία ινστιτούτα θετικών επιστημών. Τα τρία ανθρωπιστικά συγχωνεύτηκαν σε ένα μεγάλο ινστιτούτο το οποίο έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ελληνικής ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα, από την προϊστορία μάλιστα, μέχρι σήμερα. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι το μόνο της χώρας μας το οποίο επιτελεί στοχευμένη έρευνα. Έχουμε δηλαδή μεγάλα προγράμματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αλλά εκτός από αυτά τα μεγάλα προγράμματα, ας το πούμε τα στοχευμένα, έχουμε και σχεδόν 90 έργα, δηλαδή ερευνητικά προγράμματα πιο μικρά, τα οποία προκύπτουν συχνά και από χρηματοδότηση εξωτερικών φορέων. Με αφορμή το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και ιδιαίτερα τον τομέα ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, στον οποίο συμμετέχω ως ερευνήτρια, θεωρώ ότι γίνεται έρευνα σε πάρα πολλούς τομείς με αφορμή το πρωτογενές υλικό. Η μελέτη μου για τα νομίσματα των βασιλείων της Κύπρου ξεκίνησε ως αντικείμενο διδακτορικής έρευνας, η οποία και δημοσιεύτηκε και είχε ως βασικό αντικείμενο μελέτης τις χρυσές νομισματικές εκδόσεις των βασιλείων της Κύπρου, των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Δηλαδή από τον 5ο έως και τον 4ο αιώνα π.Χ. Η νέα τάση, για την οποία φυσικά μας διευκολύνει απίστευτα η τεχνολογία, είναι ο ειδικός αρχαιολόγος ή ιστορικός σε συνεργασία με τον ειδικό τεχνικό της σημερινής εποχής, να μπορούμε να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της σωστής καταγραφής των αντικειμένων όσο και της σωστής αναζήτησης των πληροφοριών. Και φυσικά, εν συνεχεία, όλο αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να μείνει στις αποθήκες των μουσείων ή στις βάσεις δεδομένων των ερευνητικών κέντρων, αλλά να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Γενικότερα, μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα Ινστιτούτο Αριστείας και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αξιολόγηση που είχαμε πριν από 9 μήνες, αρχές Φεβρουαρίου, με, όπως προβλέπετε, από Διεθνή Επιτροπή, ήμασταν το πρώτο Ινστιτούτο όσον αφορά τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην χώρα μας και, αν δεν κάνω λάθος, το 10ο στην Γενική Κατάταξη των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας, όπου περιλαμβάνονται όλα τα θετικά, τα εξειδικευμένα και τα οποία βρίσκονται βεβαίως σε καλύτερη μοίρα, μια και καλώς ή κακώς στην εποχή μας, όταν γίνεται λόγος για επιστήμες, κακώς, προερχόμενο ίσως από την αγγλική γλώσσα, το sciences, σκέπτεται ο περισσότερος κόσμος τις θετικές επιστήμες. Ο τομέας των ελληνικών ερευνών είναι ένας από τους τρεις τομείς του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Το Ινστιτούτο προέκυψε από τη συνένωση τριών προηγούμενων Ινστιτούτων, του αρχαίου, του βυζαντινού και του νεότερου, όπου λειτουργούν από το 1958-59 και μετά. Οι τομείς στους οποίους έχει επικεντρωθεί είναι στην θεσμική ιστορία, αρχεία Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, αρχεία ο αρχείου Αλιπασά. Άλλος τομέας είναι τα Οθωμανικά κατάστοιχα, η ιστορία της δημογραφική ιστορία. Άλλος τομέας είναι η ιστορία των επιστημών. Άλλος τομέας είναι η γραμματολογία, του Δημαρά το θέμα που ήταν ο πρώτος μας, ο ιδρυτής μας και ο πρώτος μας διευθυντής. Και μετά η ιστορία της ιστοριογραφίας, η ιστορία της γεωγραφίας, των προσλήψεων του χώρου, οικονομική ιστορία και πολιτική ιστορία. Σε αυτούς τους τομείς η προσπάθεια που γίνεται είναι αυτή, είναι του να συγκεντρωθούν, να οριστούν, να οργανωθούν οι πρωτογενείς πηγές. Νομίζω ότι στο θέμα της οργάνωσης των πρωτογενών πηγών και της πρόσβασης σε αυτές, ότι είμαστε πλέον, είμαστε σαφώς το μεγαλύτερο και καλύτερο στο χώρο μας στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και διεθνώς, νομίζω ότι εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε
ότι έχουμε αριστεία. Όσον αφορά τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου, πρέπει να αναφέρω την έκδοση τριών επιστημονικών περιοδικών, τα οποία είναι βεβαίως διεθνούς επίπεδου. Μάλιστα, τα Βυζαντινά Σύμμικτα είναι το περιοδικό το οποίο πρώτο διεθνώς κυκλοφόρησε σε ανοιχτή πρόσβαση, open access, το 2008 για τις Βυζαντινές σπουδές. Τα τεκμήρια του τομέα ή πρώην Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και το περιοδικό μόνο σε αγγλικό ή γαλλικό τίτλο το έχουμε, Historical Review, του νεοελληνικού τομέα. Τα βασικά ερευνητικά προγράμματα του τομέα Βυζαντινών Ερευνών είναι οι αρχαιακές, παλαιογραφικές και διπλωματικές έρευνες, οι θεσμοί, η κοινωνία, η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους βαλκανικούς λαούς, η ιστορική γεωγραφία του Βυζαντινού κόσμου, το Βυζάντιο και η Δύση και ο καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών. Ενδιαφέρον έχουν επίσης συνεργασίες που κάνει το πρόγραμμα Βυζάντιο και Δύση με το Πανεπιστήμιο της Ρουάν και άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, με σκοπό την καταγραφή των προσώπων που φαίνονται στα χειρόγραφα και στις βασικές πηγές την εποχή της Βυζαντινικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο ή την αποτύπωση των κτηματολογίων, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι πόλεις και γενικότερα ο οικισμένος χώρος αυτή την εποχή. Ένα από τα σημαντικά έργα επίσης που επιτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Βυζάντιο και Δύση είναι εκείνο από το οποίο επιγράφεται το καλάθι του καταναλωτή και έχει σκοπό να συνδυάσει την ιστορία, τη στατιστική και την πληροφορική, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση των περιοχών υπό λατινικές κυριαρχίες σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα του καταναλωτή και τις αμοιβές που βρίσκουμε στα κείμενα. Κατά τα άλλα, το Ινστιτούτο μας οργανώνει συνέδρια, τα οποία είναι εξειδικευμένα και πάντοτε μιλάμε για διεθνή. Οι εκδόσεις αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στο έργο του Ινστιτούτου. Έχει εκδώσει το Ινστιτούτο 447 βιβλία, δηλαδή ξεχωριστές εκδόσεις έχει κάνει μέχρι σήμερα. Θα έλεγα συγχρόνως είναι και ένας εκδοτικός οίκος. Το Ινστιτούτο είναι ένα διεθνούς αναγνώρισης κέντρο ερευνητικό. Αυτό όμως το οποίο επιδιώκουμε είναι να το καταστήσουμε και πόλο έλξης επιστημόνων από όλο τον πλανήτη, θα λέγαμε.